Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία των οδηγών που κινούνται αυτές τις ημέρες στο κέντρο του Βόλου και πρέπει να διέλθουν από την οδό Δημητριάδος. Τα έργα για την αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης είναι σε πλήρη εξέλιξη, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να γίνεται με ρυθμούς σημειωτών. Χάος επικρατεί. Εντάξει, ο Δήμαρχος, να μην λέμε ψέματα, έχει κάνει πολλά πράγματα για την πόλη. Απλά πιστεύω τέτοια πράγματα θα είναι καλό να γίνονται τους χειμερινούς μήνες, χειμώνα, και λόγω τουρισμού, για την ομορφιά της πόλης, για πολλά πράγματα, για την κίνηση, για τους επαγγελματίες οδηγούς. Καθημερινά δοκιμάζονται τα νεύρα κυρίως των επαγγελματιών οδηγών. Πώς είναι η κατάσταση? Δραματική. Δραματική, βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Θα μας τρελάνε, λοιπόν. Θέλει να σταματήσει τώρα, τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Καλά είναι τα έργα, χρειάζονται, αλλά τραβάει πολύ. Πόση ώρα θέλετε για να διασχίσετε τη Δημητριάδος με αυτές τις συνθήκες? Τουλάχιστον 27-25. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά πρέπει να γίνει και το έργο. Τι να κάνουμε? Υπομονή. Τη συνδρομή των πολιτών ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα με τη μικρότερη δυνατή όχληση ζήτησε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Κάντε λίγο υπομονή και συμβάλλετε, συμμετέχετε στην αλλαγή αυτής της όμορφης πόλης που πάμε να κάνουμε. Προσπαθούμε καθημερινά για ένα καλύτερο Βόλο, για ένα Βόλο που έτσι όπως τον έχουμε ονειρευτεί. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να μην συμμετέχουν σε αυτό το έργο που κάνουμε. Παρακαλώ λοιπόν, για 1,5-2 μήνες φάγαμε το γάιδωρο που λέει, κολλάμε στην ουρά τώρα. Οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην οδό Δημητριάδος αυτές τις μέρες που εκτελούνται τα έργα για την αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων γίνεται στην ουσία από ένα ρεύμα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα από την λεωφοριολωρίδα, καθώς τα άλλα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι κλειστά εξαιτίας των εργασιών. Το έργο είναι πολύ σημαντικό για την αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης, καθώς θα αναβαθμιστεί εντυπωσιακά η ποιότητα του νερού που φτάνει μέχρι τις βρύσες των Βολιωτών. Ο Δήμαρχος κάλεσε τους οδηγούς να αποφεύγουν αυτές τις μέρες τη χρήση αυτοκινήτου, να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να επιλέγουν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους περιμετρικά του κέντρου. Να κάνουν λίγο υπομονή. Δεν είναι ανάγκη. Στο Βόλο είναι σε μια περιοχή που μπορείς εύκολα να την περπατήσεις. Ή αν δεν θες να την περπατήσεις, βρες έναν τρόπο να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου έξω από το κέντρο της πόλης. Γίνονται έργα. Έργα όχι μόνο ομορφιάς, αλλά έργα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία. Και αν είναι δυνατόν αυτό το τεράστιο έργο της αλλαγής του δικτύου της ίδρυυσης, που θα δώσει τη δυνατότητα και για πιο καθαρό και πηγαίο νερό, αλλά και επιτέλους να φύγουν αυτές οι σωλήνες που ήταν όλος καρκίνος στην ουσία, από αμίαντο. Και επίσης γίνεται ολική αποκατάσταση όλου του οδοστρώματος, να μην συμβάλλουν ώστε να μην γίνεται αυτό το μπάχαλο που γίνεται καθημερινά. Στα τέλη Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων στο κέντρο της πόλης, τόσο για την αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης, όσο και για τα νέα πεζοδρόμια.